Θα αρχίσω από την Ιερά Πέτρα, σαν σύλλογος εργασμών του άλλου δραστηρίου, μετά από απόφαση γενικών συμφωνίας της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕΤΑ. Σήμερα, την 19 του μηνός, έχουμε καταλήψεις από 10 έως 1 σε όλα τα δημαρχεία επαναδοτικά της Ελλάδος. Και στο διάστημα αυτό μέσα κάνουμε γενικές συνεδρίες για ενημέρωση των υπαλλήλων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα στην ζωή τους, στην μισθοδοσία τους κλπ. Έγινε τις 10.30 την Ιερά Πέτρα η συνέλευση μετά από κατάληψη του κάλου στο δημοσίο. Και ενημέρωσαμε τον συναδέλφο εκεί πέρα και μετά ήρθα εδώ πέρα στη Στία να συνεχίσω με την ενημέρωση των συναδέλφων της Στίας για τα μέτρα τα οποία θα έχουμε σύντομα και τον αγώνα τον οποίο πρέπει να οργανωθούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες συνέπειες των πάρων μέτρων. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τους εργαζόμενους της Στίας, κύριε? Το μήνυμά μου για τους εργαζόμενους, όχι της Στίας μονάχα, γενικά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, είναι αν δεν αγωνιστούμε, δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Ο αγώνας κερδίζεται όταν πραγματικά αγωνίζεσαι. Καλό λοιπόν όλους τους εργαζόμενους, γιατί τις 26 του μηνός Τετάρτη, εγώ με Τετάρτη, έχουμε γενική απεργία, ΓΕΣΕ, ΑΔΔΗ. Καλό λοιπόν όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, όλους το λαό της Στίας και Ιεράς Πέτρας, σαν προς των εργαζομένων στην ΟΤΑ, να συμμετέχουν ενεργά και να δείξουν, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, ότι δεν είμαστε τα πιόνια που παίζει τρόικα, τάβλη στην πλάτη μας, προσπαθώντας να βγάλει το παιχνίδι της ΚΕΠ.